switch, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Καλησπέρα από τον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων και την εκπομπή μας Live Now. Στα μικρόφωνα είναι η Δήμητρα Τάγκα και η Παναγιώτα Ναυρόζογλου και μας ακούτε από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο και όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα, θα σας μεταδώσουμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στον αριθμό 2313 022 040 ή στο email radio@eoelas.org. Συντονιζόμαστε λοιπόν, Γιώτα, στο ραδιόφωνο μας και πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη είδηση της ημέρας που αφορά το μακεδονικό και κάποιες τελευταίες εξελίξεις που έχουμε. Συγκεκριμένα, στην παράταση οδηγείται το μακεδονικό ζήτημα, καθώς με δύο κείμενα που έχουν μεγάλες αποκλίσεις το ένα με το άλλο, αρχίζει η νέα φάση συζητήσεων Αθήνας-Σκοπίων με την άφιξη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοντζιά στην πρωτεύουσα των Σκοπίων την 5η-22 Μαρτίου. Στις 30 Μαρτίου προγραμματίζεται στη Βιέννη μια νέα τριμερή συνάντηση μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών και του Μεσολαβητή Μάθιου Νίμιτς. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών έχουν στα χέρια τους δύο κείμενα. Το πρώτο αφορά τις ελληνικές θέσεις και έχει αποσταλεί στα Σκόπια εδώ και αρκετές ημέρες. Το δεύτερο κείμενο αφορά τις θέσεις των Σκοπίων, το οποίο ήδη βρίσκεται στα χέρια του Νίκου Κοντζιά. Σύμφωνα λοιπόν και με πληροφορίες, τα δύο κείμενα έχουν σοβαρές αποκλίσεις το ένα από το άλλο και έτσι όπως έχουν τα πράγματα μέχρι τώρα, οι αποκλίσεις αυτές φαίνεται να απομακρύνουν το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας και τουλάχιστον άμεσα. Άλλωστε, επικρατεί εξάλλου και στους κυβερνητικούς κύκλους μια τάση να παραπεμφθεί εκκρεμότητα με τα Σκόπια στο μέλλον. Ακόμη καλύτερα, για να είμαστε ακριβείς, η Αθήνα φέρεται να προσαρμόζεται στην ιδέα πως δεν υπάρχει καμία βιασύνη για την επίλυση του ζητήματος. Αντίθετα, με την εκκρεμότητα επί του αλβανικού ζητήματος, το οποίο τα τελευταία 24 ώρα φαίνεται να ενεργοποιείται, το πρόβλημα με τα Σκόπια, επειδή ακριβώς προκαλεί έντονες εσωτερικές τριβές στην κυβέρνηση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, αλλά και επειδή προσκρούει σε έναν πλειοψηφικό κυματοθράφστη της κοινωνίας, κατά την κυβέρνηση θέλει πολύ χρόνο ακόμη για να οριμάσει. Ακριβώς. Και να πούμε, Δήμητρα, στο σημείο αυτό και τα βασικά χαρακτηριστικά, έτσι. Ναι, οπότε αυτό ακριβώς. Να πούμε τα βασικά προαπαιτούμενα που θέτει η δική μας πλευρά τώρα ως προς τη δρομολόγηση μιας συμφωνίας. Το οποίο είναι τα εξής. Προαπαιτούμενο για την Ελλάδα προκειμένου να συνενέσει σε συμφωνία με τα Σκόπια είναι ότι η αλλαγή του ονόματος της γειτονικής χώρας πρέπει να γίνει μέσα από μια συνταγματική διαδικασία. Να αλλάξει δηλαδή το Σύνταγμα και να αφαιρεθούν οι αλυτρωτισμοί που υπάρχουν σε αυτό. Κάτι που μέχρι σήμερα από την πλευρά των Σκοπίων δεν φαίνεται να αποδέχεται. Η Αθήνα επίσης ζητά τη συμφωνία επί ενός ονόματος με χρήση έναντι όλων. Μόνο έτσι μπορούν να υπάρξουν προϋποθέσεις για μια συμφωνία. Η ταυτότητα και οι αλλαγές που πρέπει να επέλθουν κατόπιν συμφωνίας, η γλώσσα που δεν μπορεί να λέγεται μακεδονική, οι συντμήσεις και συντομεύσεις της ονομασίας, ώστε να μην υπάρχουν παρερμηνίες και να μην δημιουργηθούν τελεσμένα, τα εμπορικά σήματα που θα έχει η γειτονική χώρα και φυσικά το όνομα για το οποίο η ελληνική πλευρά δεν έστειλε συγκεκριμένα, αλλά η βάση της συζήτησης γίνεται σε σχέση με τις προτάσεις Νίμιτς. Αλλά από τα πέντε ονόματα η Αθήνα δεν αποδέχεται τη δημοκρατία της Μακεδονίας και θα ήταν πιο κοντά στο Γκόρνο Μασεντόνια άνω Μακεδονία. Μάλιστα. Και σε αυτό το σημείο να πάμε να πούμε ότι να αναφερθούμε βασικά στα ζητήματα τα οποία αφορούν το μεταμνημονιακό πακέτο του Τζακαλώτου, καθώς έχουμε σειρά αλλαγών που αφορούν μεταξύ άλλων στην φορολόγηση των πολιτών και στους μισθούς των εργαζομένων, αναμένεται να περιλάβει το αναπτυξιακό σχέδιο που καταρτίζει η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών. Το σχεδιάγραμμα ορίζει πως το σχέδιο θα πρέπει να έχει παρουσιαστεί έως τις 27 Απριλίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί συνεδρίες του Eurogroup. Τότε ο Υπουργός Ευκλήδης Τσακαλώτος θα παρουσιάσει τους ομολόγους το πενταετές σχέδιο έως το 2022, το οποίο θα προηγηθεί του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Το Μεσοπρόθεσμο θα αντικαταστήσει τα μνημονιακά προγράμματα έπειτα από την ολοκλήρωσή τους στον προσεχή Αύγουστο. Με το εν λόγω πρόγραμμα, η κυβέρνηση αφενός θα θέτει το δημοσιονομικό πλαίσιο για τη μεταμνημονιακή εποχή, αφετέρου θα επιχειρήσει να παρέχει εγγυήσεις που δεν θα υπάρχουν νέες δημοσιονομικές αποκλίσεις στο εξής. Το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης θα περιέχει μεταξύ άλλων ευνοϊκές ρυθμίσεις για την φορολογία και τους μισθούς, αλλά και πρωτοβουλίες για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.
Δεν θα περιλαμβάνει ωστόσο νέους στόχους για το πρωτογενές πλεώνασμα που ανέρχεται στο 3,5% έως το 2022. Επίσης, με το νέο αυτό πρόγραμμα δεν θα ακυρώνονται μέτρα που έχουν ψηφιστεί για τα έτη 2019 και 20. Η κατάρτιση του σχεδιασμού τώρα αφορά το ότι ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Σακαλώτος και ο Υπουργός Ανάπτυξης και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης θα έχουν αναλάβει την μέχρι τότε συγγραφή του. Η κυβέρνηση ωστόσο στοχεύει να γίνει μια πρώτη παρουσίαση έστω και ενδεικτική του πλάνου κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup στις 11 Απριλίου. Εν συνεχεία, βάσει χρονοδιαγράμματος, το σχέδιο που θα εκπονηθεί θα λειτουργήσει ως βάση για όποιες συζητήσεις διεξαχθούν στο Eurogroup της 27ης Απριλίου. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και στις 20-22 του ίδιου μήνα, καθώς τότε θα διεξαχθεί η Αιρινή Σύνοδος του Δουνουτού στην Ουάσιγκτον. Στην σύνοδο αυτή θα υπάρξουν μείζονος σημασίας επαφές και θα καθοριστούν θέματα που αφορούν την επόμενη μέρα μετά την έξοδο της Ελλάδας από την μνημονιακή εποχή στη στάση του Δουνουτού και στην μορφή που θα έχει εποπτεία της ελληνικής οικονομίας, Δήμητρα. Οπότε αυτά όσον αφορά τη μεταμνημονιακή εποχή που θα ακολουθήσει η Ελλάδα και το πακέτο Τσακαλώτου. Θα παραμείνουμε, αφού μιλάμε ήδη για οικονομικά, θα παραμείνουμε σε αυτό το τομέα και να πούμε ότι δρομολογείται η αύξηση του κατώτατου μισθού. Και συγκεκριμένα για τη σταθερή αποκλιμάκωση της ανεργίας, αλλά και για το σχεδιασμό για αύξηση του κατώτατου μισθού μετά τη λήξη του προγράμματος, μίλησε η Υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου. Συγκεκριμένα, η κυρία Αχτσιόγλου παρατήρησε ότι καταγράφεται μια σταθερή αποκλιμάκωση της ανεργίας, λέγοντας ότι μέσα σε 3 χρόνια η ανεργία έχει μειωθεί περίπου κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες. Παραδέχθηκε επίσης ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό. Όμως, σύμφωνα με την Υπουργό, φαίνεται μια διαρκή στάση αποκλιμάκωσής της. Όπως είπε, τα τελευταία 3 χρόνια έχουν δημιουργηθεί περίπου 300.000 νέες θέσεις εργασίας. Αλλωστόσο, διαπίστωσε ότι χρειάζεται ακόμη περισσότερη δουλειά, επικεντρωμένη κυρίως στη δημιουργία κινήτρων, προκειμένου να γίνουν μόνιμες όλες αυτές οι θέσεις εργασίας. Και στο πλαίσιο αυτό, επίσης, σημαντική είναι και η δουλειά που γίνεται για την καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας. Για τις παράνομες θέσεις εργασίας κυρίως. Ακριβώς. Και υποστήριξε ότι το κυριότερο πρόβλημα πλέον δεν είναι η αδήλωτη εργασία, αλλά η υποδηλωμένη. Επίσης, η Υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει γίνει περικοπή στους μισθούς. Όπως εξήγησε, η μείωση μισθού νομοθετήθηκε το 2012, δραματική μείωση του κατώτατου μισθού κατά 22%, κατά 32% για τους νέους και αναστολή των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Έγιναν δηλαδή νομική παρέμβαση για απομείωση του κατώτατου μισθού και αναστολή των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Και έτσι δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο που οι μισθοί διαρκώς θα συμπιέζονταν. Επίσης ανέφερε ότι εμείς λειτουργούμε σε 3 άξονες, αναφέροντας ότι ένας σημαντικός άξονας είναι η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η οποία νομοθετήθηκε και θα επανέλθουν σε ισχύ τον Αύγουστο του 2018. Διαμορφώνεται επομένως μια δυναμική για καλύτερους μισθούς. Και σύμφωνα με την αρμόδια Υπουργό, δεύτερος άξονας είναι η μείωση της ανεργίας και τρίτος άξονας είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία δρομολογείται και θα υλοποιηθεί μετά την έξοδο από το πρόγραμμα που μας ανέλησες εσύ πριν από λίγο. Σε ερώτηση επίσης που της έκαναν για το ασφαλιστικό σύστημα, η κυρία Χτσιόγλου απάντησε ότι τα θετικά οικονομικά του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης θα μας επιτρέψουν διορθωτικές παρεμβάσεις, κυρίως μετά την έξοδο από το πρόγραμμα, που θα υπάρχουν περισσότερα περιθώρια και μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Η Υπουργός Εργασίας επίσης δήλωσε ότι ο ΕΦΚΑ πληρώνει περισσότερες συντάξεις από ό,τι πλήρωνε το ασφαλιστικό σύστημα στο παρελθόν, με την έννοια του ρυθμού της ότι πλήρωνε το ασφαλιστικό, με την έννοια του ρυθμού της απόδοσης που έχει. Αυτή τη στιγμή εκκρεμούν περίπου 85.000 κύριες συντάξεις, ενώ όταν η κυβέρνηση παρέλαβε ήταν απλήρωτες συνολικά περίπου 400.000 συνταξιδοτικές παροχές. Μάλιστα, Δήμητρα. Δηλαδή έχουν επέλθει αρκετές αλλαγές και αναμένουμε και άλλα σε αυτόν τον τομέα. Πάνω στα οικονομικά, λοιπόν, να συνεχίσουμε μία έκθεση του ΟΣΑ που αφορά στην υπερφορολόγηση και τις πενιχρές παροχές, οι οποίες, όπως λέγεται, γονατίζουν τους Έλληνες. Σε δύσκολη οικονομική κατάσταση βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες, σύμφωνα με έκθεση της Going for Growth που έδωσε στη δημοσιότητα ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ΟΣΑ, με τον θεσμό της οικογένειας να δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα εξαιτίας της βαριάς φορολογίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, τα οποία παρουσιάζει η εφημερίδα
καθημερινή, μια ελληνική οικογένεια με μέσο μηνιαίο μισθό περίπου στα 900 ευρώ πληρώνει το 38,2% του εισοδήματός της στην εφορία, τη στιγμή που η αντίστοιχη οικογένεια στην Ιρλανδία καταβάλει μόλις το 13,6%. Οπότε βλέπουμε τεράστια διαφορά με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Και σε αυτό το κλίμα συνεχίζει η έκθεση λέγοντας πως το ποσοστό αυτό για την Ελλάδα κινείται πολύ πάνω από το μέσο όρο των κρατών μελών του οργανισμού, ο οποίος είναι κοντά στο 30%. Και όπως αναφέρει ο ΩΣΑ, στην Ελλάδα το 2017 εφαρμόζονταν ο τέταρτος υψηλότερος συντελεστής φορολόγησης φυσικών προσώπων που φτάνει το 55,5% μαζί με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Σε υψηλότερη θέση την ίδια χρονιά βρισκόταν μόνο η Σουηδία με ποσοστό 57,1% και ακολουθούν Δανία και Πορτογαλία με μικρές διαφορές γύρω στο 55-56%. Και σύμφωνα πάντα με την έκθεση αυτή, οι άνεργοι λαμβάνουν επίδομα που θα φτάσουν το 42% του εισοδήματος που λάμβαναν οι εργαζόμενοι. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Τσεχία και Ιταλία ανέρχεται στο 72,8%, ενώ στην Ολλανδία και στο Λουξεμβούργο φτάνει και το 90%. Και βλέπουμε γενικά ότι έχουν πάρα πολλές διαφορές, ευρωπαϊκές διαφορές η Ελλάδα συγκριτικά με άλλες χώρες, ευρωπαϊκές χώρες. Τι έχεις να σχολιάσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι? Σίγουρα υπάρχουν διαφορές και οι διαφορές γίνονται καθημερινώς και συνεχόμενα έντονες. Ωραία. Και πριν ακριβώς πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, να αναφέρουμε λιγάκι στον κόσμο το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης που αφορά το... Τις 27 Μαρτίου, καθώς η απόφαση ότι θα πιστωθούν τα χρήματα στους ενδιαφερόμενους θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, 27 Μαρτίου του 2018, ενώ θα είναι διαθέσιμα στους δικαιούχους την επόμενη, δηλαδή στις 28 Μαρτίου. Όσον αφορά το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Ακριβώς, οπότε οποιοδήποτε είναι ενδιαφερόμενοι... καλούνται να προσέλθουν, καλούνται να αναζητήσουν τους λογαριασμούς τους, να δουν το ποσό. Ακριβώς, για να δουν τι μελγενέστε. Πάμε λοιπόν σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επανερχόμαστε. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Και αφού επιστρέψαμε τώρα, Γιώτα, θα συνδεθούμε με την Αττική και με τον Σωτήρη Σκουλούδη, ρεπόρτερ του Zoogla.gr, για να μας μεταδώσει τα σημερινά νέα της Αττικής. Ωραία. Σας ακούμε, κύριε Σκουλούδη. Καλησπέρα από την Αθήνα. Αυτό που θα σας μεταδώσω, καθώς δεν έχουμε κάποια σημαντική είδηση στο λεκανοπέδι τη σημερινή ημέρα, είναι η εμπειρία από λίγο πιο μακριά από την Αττική, από την Ανδραβίδα, από την Δυτική Πελοπόννησο, όπου βρεθήκαμε χθες για να καλύψουμε την πολιτιστική διακλαδική άσκηση της πολεμικής αεροπορίας την ήχος 2018. Πρόκειται για μια στρατιωτική άσκηση στην οποία λαμβάνουν μέρος οι καλύτεροι πιλότοι από πολλές χώρες του κόσμου, συμμαχικές χώρες της Ελλάδας βεβαίως, οι οποίες κάθε χρόνο έρχονται και συμμετέχουν στην άσκηση, η οποία περιλαμβάνει διάφορα σενάρια μάχης. Όλα αυτά βεβαίως έχουν ιδιαίτερη σημασία από τη στιγμή που τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχει μια κλιμάκωση συνένταση με την Τουρκία, αλλά και κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο. Να σας πω μόνο ότι ως αυτό, ως συνέπεια της άσκησης, ενώ οι τουρκικές παραβάσεις στον αέριο χώρο μας έχουν αυξηθεί κατά 400%, ένα τεράστιο νούμερο τον τελευταίο 1,5 χρόνο, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης άσκησης, στην οποία λαμβάνουν χώρο όχι βεβαίως μόνο ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη, αλλά αμερικάνικα, βρετανικά, κυπριακά, ιταλικά και αγγλικά, είχαμε ελάχιστες παραβιάσεις όλο το τελευταίο διάστημα, και αυτό βεβαίως γιατί πάνω από το FIR Αθηνών και συγκεκριμένα χθες τη χθεσινή ημέρα, πάνω από το Ανατολικό Αιγαίο, πέταγαν δεκάδες συγκεκριτικά αεροσκάφη, όχι μόνο ελληνικά, αλλά όπως είπαμε και των συμμαχικών αυτών ισχυρών χωρών, και βεβαίως η Τουρκία έκρινε προτιμότερο για τους εαυτούς τους να μην έρθουν αντιμέτωποι με τα αμερικάνικα 15 ή με τα ιταλικά Tornado και τα αγγλικά Eurofighter. Ενδεικτικό είναι αυτό και του πώς σκέφτονται οι γείτονες, καθώς είναι πολύ μεγάλη διαφορά, όπως είπαμε, στις προκλήσεις που έκαναν από τη μία μέρα προς την άλλη, και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο επισημάνθηκε και από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος βρέθηκε χθες στη συγκεκριμένη άσκηση που, όπως είπαμε, είναι, θεωρείται από τις σημαντικότερες και πιο δύσκολες, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη, και γι' αυτό
στρατοί των πιο ισχυρών χωρών στέλνουν τους πιλότους τους να εκπαιδευτούν σε συγκεκριμένη άσκηση. Να σας πω επίσης ότι χθες το σενάριο το οποίο το ακολούθησαν τα μαχητικά αεροσκάφη των 7 χωρών ήταν επίσης ιδιαίτερα συμβολικό για εμάς τους Έλληνες. Ήταν βομβαρδισμοί εχθρικών θαλάσσιων στόχων στην περιοχή του Καστελόριζου. Πρόκειται για μια περιοχή η οποία κατά κάποιο τρόπο διεκδικείται, μάλλον θέλουν να την κρυζάρουν οι Τούρκοι, καθώς είναι κομβική σημασία για τον καθορισμό της αποκλειστικής ελληνικής ζώνης. Και χθες λοιπόν είχαμε δεκάδες μαχητικά, όπως είπαμε, από 7 χώρες να κάνουν ασκήσεις, το οποίο το σενάριο προέβλεπε, όπως είπαμε, ότι βομβαρδίζουν εχθρικά πλοία στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτά όπως καταλαβαίνετε έχουν ιδιαίτερη όχι μόνο συμβολική σημασία, αλλά περνάνε και ένα σημαντικό μήνυμα στη γείτονα χώρα. Να πούμε λοιπόν ότι ήταν εντυπωσιακό αυτό που παρακολουθήσαμε. Τα επεσύγχρονα μαχητικά να προσγειώνονται και από την 117 πτέρυγα μάχης της Ανδραβίδας. Και κύριε Δέστο, συμπέρασμα είναι ότι η χώρα μας ισχυροποιείται με τις ασκήσεις αυτές και είναι και μια καλή ευκαιρία όχι μόνο για τους πιλότους μας να εκπαιδευτούν και να συνεργαστούν και να λάβουν τεχνογνωσία από τις συμμαχικές χώρες, αλλά και να περάσει όπως είπαμε και ένα μήνυμα στη γείτονα ότι τουλάχιστον δεν είμαστε μόνοι μας. Ωραία. Κύριε Σκουλού, θα ήθελα λιγάκι να μας πείτε σε αυτό το σημείο ποιες είναι οι 7 χώρες που αναφέρατε κι εσείς προηγουμένως ως ορμητήριο. Λοιπόν, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες συμμετείχαν με το κατά κάποιο καλύτερο και πιο τέχνο και πιο αποτελεσματικό μαχητικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το F-15. Ήταν η Αγγλία, επίσης πολύ χώρα με ισχυρό στρατό, η οποία είχε το Eurofighter, το οποίο είναι κατασκευή της Ευρωπαϊκής Καταγωγής, βεβαίως όπως δηλώνει το όνομά του. Ήταν το Ισραήλ, το οποίο συμμετείχε με 4 F-16. Ήταν βεβαίως η Κύπρος, η οποία έστειλε και αυτή κάποια μαχητικά, αλλά και η γειτονική Ιταλία που έστειλε τα δικά της αεροσκάφη προκειμένου. Όπως κάνει κάθε χρόνο η Ιταλία συμμετέχει από την αρχή στη συγκεκριμένη άσκηση και βεβαίως τα περισσότερα μαχητικά ήταν τα δικά μας, τα ελληνικά ήταν διάφορα μοντέλα. Τα πιο σημαντικά, αυτά που είδαμε να πετάνε περισσότερο πάνω από τον ουρανό της Ανδραβίδας ήταν τα Mirage και τα F-16 που είναι και τα καλύτερα μαχητικά που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Και σε όλο αυτό να πούμε ότι μπορούσε να υπάρχει προσέλευση του κοινού, δηλαδή να υπάρχει επαφή. Αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης δεν συνέβαινε από την αρχή, όμως ειδικά για τη συγκεκριμένη άσκηση και νομίζω ότι είναι πολύ καλή πρωτοβουλία αυτή. Δίνονται κάποιες συγκεκριμένες άδειες, όχι για όλο τον κόσμο, αλλά μετά από διάφορες αιτήσεις. Δηλαδή, πέρα από δημοσιογράφους, δίπλα ακριβώς από τον αεροδιάδρομο, εκεί που απογειώνονται και προσγειώνονται τα αεροσκάφη, βρίσκονταν στην κυριολεκτή δεκάδες κόσμο, δηλαδή περίπου 100 άτομα με τις φωτογραφικές μηχανές, διάφοροι χοπίστες, άνθρωποι που ασχολούνται ή είχαν την περιέργεια να δουν τα μαχητικά αυτά από κοντά. Και να πούμε στο σημείο αυτό ότι για τη συγκεκριμένη άσκηση, άμα κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να καταθέσει αίτηση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και υπό κάποιες προϋποθέσεις θα του επιτραπεί είσοδος στη στρατιωτική αυτή η περιοχή και θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει αυτό που είδαμε χθες και μπορείτε να δείτε και στο Zoogla.gr, δηλαδή τα καλύτερα μαχητικά του κόσμου, τα καλύτερα μάλλον μαχητικά του κόσμου, να επιχειρούν στην Ανδραβίδα. Και πόσες ώρες κράτησε, Σωτήρη, αυτή η αεροπορική άσκηση χθες, πόσες ώρες περίπου? Ήταν όλη τη μέρα, εμείς είχαμε την ευκαιρία να παραμείνουμε περίπου 4 ώρες και να δούμε την πρώτη φάση της άσκησης το πρωί. Να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε από τις 10 Μαρτίου μέχρι τις 24, μέχρι την Παρασκευή λίγη. Είναι η γιγαντιαία άσκηση. Όπως είπαμε, θεωρείται η πιο σημαντική άσκηση της πολεμικής αεροπορίας στην Ευρώπη. Δεν εννοώ της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, γενικά για τις πολεμικές αεροπορίες μαχητών χωρών. Συγγνώμη, να σου διώσω. Σε είπα 6 χώρες. Μου διέφυγαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία επίσης έστειλαν κάποια αεροσκάφη. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την αραβική χώρα, για το γεγονός ότι αυτό δείχνει ότι δεν συμμετέχουν μόνο σύμμαχες χώρες που είναι στο ΝΑΤΟ, αλλά και άλλες χώρες οι οποίες αναγνωρίζουν την αξία της άσκησης, βλέπουν ότι έχουν να αποκομίσουν πολλά από την εργασία τους με τους Έλληνες πιλότους, αλλά και τους υπόλοιπους. Και γι' αυτό χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έστειλαν και αυτά μαχητικά για να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη άσκηση. Μάλιστα, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για λίγο με αξιωματικούς από τη συγκεκριμένη χώρα, οι οποίοι μας δήλωσαν εντυπωσιασμένοι
από τη συγκεκριμένη εμπειρία ότι πήραν πολλά από αυτή τη συνεργασία και ότι θα φροντίσουν να έρθουν και στο μέλλον. Ωραία. Σωτήρη, νομίζω θα σας αποδεσμεύσουμε σε αυτό το σημείο. Μας κάλυψε σερό πλήρως με αυτή την είδηση. Είπες αναλυτικά. Αν μπορείς να επαναλάβεις, δεν σ' άκουσα. Λέω, μας κάλυψες πλήρως με τη συγκεκριμένη είδηση, εκτός αν υπάρχει κάτι άλλο στο προσκήνιο. Όχι. Νομίζω αυτή τη διάθεσή σας να δώσω από την Νότια Ελλάδα για τη σημερινή σας εκπομπή. Καλή συνέχεια και τα λέμε. Ωραία, ευχαριστούμε. Ωραία, καλή συνέχεια και σε σένα. Οπότε μετά από αυτή την ευχάριστη είδηση, δύναμη υπεροχής και μαχητικότητας για την Ελλάδα, πάμε λιγάκι να συνεχίσουμε το ειδησιογραφικό δελτίο. Ναι, πριν πάμε σε διαφημίσεις, θα συνεχίσουμε λίγο με τα οικονομικά, γιατί πριν ανέφερες για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης εσύ, Γιώτα. Ακριβώς. Και εγώ θα πω για την καταβολή του επιδόματος παιδιού και συγκεκριμένα εγκρίθηκε δαπάνη ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την κάλυψη της δαπάνης καταβολής του επιδόματος παιδιού πρώτου διμήνου του 2018, και καθώς και εκκρεμών αιτήσεων των προηγούμενων ετών. Αυτό ορίζει η απόφαση της αρμόδιας Υπουργού Έφης Χατζιόγλου, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και ο καθένας μπορεί να τα βλέπει. Και θα γίνει και η πρώτη καταβολή του πρώτου διμήνου για το 2018. Πολύ ωραία. Οπότε νομίζω οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να το ψάξουν αυτό εκτενέστερα. Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με καινούργιες ειδήσεις. Επανήλθαμε μετά από αυτό το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα και πάμε λιγάκι σε μια γρήγορη είδηση που αφορά τα μέτρα της τροχιάς για την 25η Μαρτίου. Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός των μέτρων περιλαμβάνει αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς βάσει των ιδιαίτερων και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κάθε περιοχής, αυξημένη αστυνομική παρουσία και ενισχυμένη αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου, αυξημένα μέτρα τροχιάς στις εισόδους και εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων, ρύθμιση κυκλοφορίας με πεζούς σε βασικές διασταυρώσεις για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης, συγκρότηση συνεργειών ειδικών και γενικών τροχονομικών ελέγχων, αυξημένα μέτρα τροχέας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών, παρουσία τροχονόμου στους σταθμούς διοδείων της χώρας για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας, την ενημέρωση και την παροχή συμβουλών στους οδηγούς και στους συνεπιβάτες και ενημέρωση των πολιτών μέσω του γραφείου τύπου σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχών κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων. Οπότε τα ζητήματα αυτά θα καλυφθούν με την αστυνόμευση και την χρήση τροχονόμων, τοποθέτηση τροχονόμων, και στο πλαίσιο αυτό οι οδηγοί παρακαλούνται να ενημερώνονται για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση, να ακολουθούν πιστά τις διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες για να ελέγχουν καλύτερα τα οχήματά τους και σε κάθε περίπτωση να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων. Οπότε έτσι θα υπάρχει μια σωστή ροή και δεν θα υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην διευκόλυνση και στην οδήγηση σε όλα τα σημεία της χώρας. Πάμε λιγάκι... Όχι μόνο στον καιρό και στους δρόμους για εκείνη τη μέρα. Ακριβώς. Πάμε λιγάκι τώρα σε μια ιδιαίτερη είδηση, Δήμητρα, που απασχολεί τη Βόρεια κυρίως Ελλάδα. Ακριβώς, Γιώτα. Λοιπόν, μια είδηση όσον αφορά τώρα τη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα ιταλοσερβικό κύκλωμα, Γιώτα, με 25 κιλά κόκα εντοπίστηκε. Συγκεκριμένα, ένας Σέρβος και Ιταλός μαζί με συνεργούς τους, οι οποίοι εντοπίστηκαν από τους άντρες της ασφάλειας Θεσσαλονίκης, είχαν στην κατοχή τους κρυμμένα σε ένα εργοστάσιο 25 κιλά κοκαίνη. Ο εντοπισμός και η σύλληψη της εγκληματικής ναρκοομάδας ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες, όταν στα γραφεία της ασφάλειας Θεσσαλονίκης έφτασαν πληροφορίες ότι άτομα από Ιταλία και τη Σερβία έχουν μετατρέψει τη Βόρεια Ελλάδα σε κόμβο σκληρών ουσιών. Έπειτα από τη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων, χθες πραγματοποιήθηκε από άνδρες ασφάλειας Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την υπηρεσία Οργανισμός για την Καταπολέμηση των Ναρκωτικών και Αρμόδιες Αρχές της Σερβίας, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και στην Πρέβεζα, από την οποία προέκυψαν 5 συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες zoukla.gr, συνελήφθησαν οι δύο εγκέφαλοι, θα λέγαμε, του κυκλώματος, ένας Ιταλός και ένας Σέρβος, καθώς και τρεις συνεργάτες τους, ένας Σέρβος, ένας Ιταλός και ένας Έλληνας.
Όπως προέκυψε και από την αστυνομική έρευνα, τα ναρκωτικά μεταφέρονταν με αυτοκίνητα σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πρέβεζας και παρέμειναν εκεί μέχρι να διοχετευθούν στην ελληνική αγορά. Οι αστυνομικοί, μετά από έρευνες στον βιομηχανικό χώρο και στις οικίες των συλληφθέντων, εντόπισαν 24 πλάκες καθαρής κοκαίνης του κιλού τυλιγμένης σε σελοφάν, συνολικού βάρους 26 κιλών και 677 γραμμαρίων, οι οποίες και κατασχέθηκαν. Αστυνομικές πηγές επίσης, μιλώντας στο zoogla.gr, εκτίμησαν ότι η αξία των ναρκωτικών ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η κοκαίνη ήταν καθαρή. Υπολογίστε αυτή την ποσότητα επί 3, το ποσό είναι τεράστιο, σημείωσαν συγκεκριμένα. Και επιπλέον από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 4.780 ευρώ ως προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών ουσιών, το χρηματικό ποσό των 616 λέβα Βουλγαρίας, νόμισμα της Βουλγαρίας, ως προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών ουσιών, 9 κινητά τηλέφωνα και 12 πακέτα σύνδεσης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας, 256 νάιλον συσκευασίες και 4 ρολά μονωτικής ταινίας. Επίσης, κατασχέθηκαν και 3 αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν από τα μέλη της συμμορίας ως μέσα διευκόλυνσης κατοχής, μεταφοράς και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Και οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πλημμυριωδικών στην Πρέβεζα. Μάλιστα, Δήμητρα. Το συγκεκριμένο κύκλωμα είχε τεράστια δράση και σε πολλά σημεία και κιόλας. Και τους μήνες επίσης. Ακριβώς. Και σε πολλούς νομούς διασκορπισμένοι ήταν, δεν ήταν δηλαδή σε ένα σημείο. Οπότε υπήρχε μια εκτενέστερη δράση. Σε αυτό το σημείο λιγάκι πρέπει να πάμε να αναφέρουμε τη στάση εργασίας που έχουν σήμερα τα τρόλεϊ στην περιοχή της Αττικής. 5 ώρες στάση εργασίας πραγματοποιούν τα τρόλεϊ σήμερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Εργαζομένων ΙΛΠΑΠ. Η στάση εργασίας θα γίνει από τις 12 μέχρι τις 5 και τα τρόλεϊ θα αρχίσουν να αποσύρονται από τις 11. Η στάση εργασίας κηρύχθηκε προκειμένου να μπορέσουν οι υπάλληλοι να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων, στην οποία θα γίνει ένας οικονομικός και διοικητικός απολογισμός. Οπότε σε αυτό το σημείο οφείλουν να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι και ανάλογα να διαλέξουν τον τρόπο μετακίνησής τους στο κάτω κομμάτι, νότιο κομμάτι της χώρας. Στάση εργασίας είχαμε επίσης Γιώτα και σήμερα στην Αθήνα το πρωί σε όλα τα εφετεία και συγκεκριμένα από τους δικηγόρους, οι οποίοι σε συμβολική 2 ώρες στάση εργασίας προχώρησαν από τις 9 το πρωί ως τις 11, οι δικηγόροι της Αθήνας από τις ποινικές δίκες των εφετείων κακουργημάτων, μεικτών ορκωτών δικαστηρίων και μεικτών ορκωτών εφετείων για το άρθρο 340 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που επιτρέπει κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις η δεξαγωγή δικών χωρίς την παρουσία δικηγόρου. Οπότε προχώρησαν και σε συμβολική στάση εργασίας. Ακριβώς, ακριβώς. Και μία τελευταία είδηση, ευχάριστη θα λέγαμε, αφορά το ηλεκτρονικό εισιτήριο σε 11 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία από τον Ιούνιο. Οπότε, όπως κρίνεται αναγκαίο, πρώτον πυλών βρίσκεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο που θα εφαρμοστεί αρχικά σε 11 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, με το Ολυμπίο να κάνει την αρχή τον Μάιο και την 1η Ιουνίου να ακολουθούν οι υπόλοιποι αρχαιολογικοί χώροι, καθώς η Ακρόπολη, οι Κλητείες, Αρχαία Αγορά, Ρωμαϊκή Αγορά, Βιβλιοθήκη Ανδριανού, Κεραμικός, Λύκειο Αριστοτέλους, Γνωσός, Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Αρχαίας Μεσίνης, καθώς και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Τα χρονοδιαγράμματα που δόθηκαν από την ανάδοχο εταιρεία μετά την υπογραφή της σύμβασης την 1η Φεβρουαρίου είναι πολύ συγκεκριμένα, καθώς αφορούν την μελέτη εφαρμογής που θα είναι για ένα μήνα και παραδίδεται σε ένα μήνα από τον ανάδοχο, ενώ τώρα είμαστε στο τρίμηνο της υλοποίησης που τελειώνει την 1η Μαΐου. Μετά υπάρχει ένας μήνας για την πιλωτική λειτουργία και έχουμε σκεφτεί να γίνει στο Ολυμπίο, γιατί έχει καλύτερες υποδομές και είναι πιο ελέγξιμος ο χώρος, ενώ τον Ιούνιο ξεκινάει η παραγωγική λειτουργία σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους που έχουν προβλεφθεί. Δεν έχουμε χάσει μέρα μέχρι στιγμής, ευχόμαστε να πάνε όλα σύμφωνα με το πρόγραμμα. Τα παραπάνω λόγια αναφέρθηκαν από τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου ΚΑΣ, συγκεκριμένα η πρόεδρος του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλωτριώσεων Αθηνά Χατζιπέτρου, κατά τη σημερινή συζήτηση του
θέματος έγκριση ή μη χωροθέτησης ακυρωτικών μηχανημάτων στους αρχαιολογικούς χώρους της Ακρόπολης Αθηνών, του Ολυμπίου και της Κνωσού, στο πλαίσιο του έργου αναδιοργάνωση και εξυγχρονισμός των υπηρεσιών του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Αλτριώσεων. Οπότε αυτά ήταν τα λόγια της. Ελπίζουμε σε αυτό το σημείο πλέον να γίνει ενεργοποίηση του εισιτηρίου και να μπορεί να είναι ευκολότερη ακόμη και από εδώ και στο εξής η διέλευση των ανθρώπων και η επισκεψιμότητα να αυξηθεί. Όπως παρατηρείς, πλέον αρχίζουν όλα και γίνονται ηλεκτρονικά. Ακριβώς. Και ηλεκτρονικό εισιτήριο στα μέσα μεταφοράς και τώρα στα μουσεία. Ακριβώς. Προκειμένου λοιπόν να μπορέσει να υπάρχει μεγαλύτερη κινητοποίηση του κόσμου κιόλας και εις ροής τους στους χώρους αυτούς. Κυρίως γι' αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο ίδιο κλίμα και με μία είδηση όσον αφορά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και συγκεκριμένα στην Εθνικών Διαστάσεων Προσφορά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, υποδεχόμενος σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Δρακόπουλο, καθώς και το μέλος της Εκτελεστικής Διοίκησης Κασκαρέλη. Από τις πολυάριθμες και πολύ σημαντικές δωρές, οφείλω να αναφέρω υπό την ιδιότητά μου ως Προέδρου της Δημοκρατίας το Κέντρο Πολιτισμού και την Ενξελίξη Προσφορά για την Υγεία στην Ελλάδα. Μένω σε αυτή γιατί μέσα στην συγκυρία στην οποία γίνεται είναι μια προσφορά η οποία αφορά τη στήριξη του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα. Γιατί πάσχει το κοινωνικό κράτος στη χώρα μας και στηρίζοντας το κοινωνικό κράτος στηρίζεται την κοινωνική συνοχή με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Παράλληλα, δηλώνει ότι υπό τα δεδομένα αυτά, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος όχι απλώς συνεχίζει, αλλά δίνει ακόμη πιο εμβληματικές διαστάσεις στην παράδοση των εθνικών μας ευεργετών. Και θυμίζω ότι αυτή η παράδοση ήταν εκείνη η οποία βοήθησε το νεότερο ελληνικό κράτος και το λαό μας σε κρίσιμες στιγμές να αντιμετωπίσουν υπαρξιακές προκλήσεις για τον τόπο. Από την πλευρά του, ο κύριος Δρακόπουλος ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη φιλοξενία και τα θερμά λόγια και πρόσθεσε ότι εμείς πάντα λέμε εδώ και 22 χρόνια που υπάρχουμε ότι ποτέ δεν αναπληρώνουμε το κράτος, απλώς συμπληρώνουμε και αισθανόμαστε πολύ τυχεροί και περήφανοι που μπορούμε και βοηθάμε και ελπίζουμε και άλλοι να ακολουθούν το παράδειγμα όσο ο καθένας μπορεί, γιατί όπως είπατε βρισκόμαστε σε μια κρίση σαν χώρα και συνεργασίες χρειάζονται σε όλα τα φάσματα. Μόνο με σωστές συνεργασίες, με διαφάνεια, με σκληρή δουλειά, με αποτελεσματικότητα μπορεί να πάει μπροστά η κοινωνία. Και αυτό το οποίο είπατε, το κοινωνικό κράτος, το οποίο λέμε και εμείς, μια ανθρώπινη κοινωνία. Ακριβώς, μια ωραία ενέργεια που γίνεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Να κάνω μια επισήμανση όσον αφορά την είδηση που αναφέραμε για τη στάση εργασίας στα τρόλεϊ. Αναμένεται την επόμενη Τετάρτη, 28 Μαρτίου. Οπότε οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι και ο κόσμος που θα κινείται με τα μέσα μεταφοράς να το γνωρίζει αυτό για να κανονίσει τις μετακινήσεις του. Οπότε την επόμενη Τετάρτη και όχι αυτήν. Και πάμε σε ειδήσεις εξωτερικού, Δήμητρα, σε αυτό το σημείο. Νομίζω πριν πάμε στο εξωτερικό, να ασχοληθούμε λίγο με τις ειδήσεις για τους Έλληνες στρατιωτικούς που βρίσκονται στην Τουρκία ακόμη. Αλλά πριν από αυτό, να πούμε για ένα επεισόδιο που έγινε στις Καστανίες του Εύρου. Πολύ σημαντική είδηση, ναι. Πάλι την Τουρκία αφορά. Συγκεκριμένα, νέο επεισόδιο σημειώθηκε στο κλίμα που επικρατεί στις Καστανιές Εύρου, όταν συγκεκριμένα γιώτα, Τούρκος πολίτης, διέφυγε τρέχοντας από το τουρκικό Τελωνείο, διέσχισε τη συνοριακή γραμμή και κατέφυγε στις ελληνικές τελωνιακές αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, ο Τούρκος πολίτης ήταν σε κατάσταση μέθης. Μαζί του στην τουρκική πλευρά ήταν άλλοι τρεις Τούρκοι, επίσης σε κατάσταση μέθης, οι οποίοι για κάποιο λόγο επιχείρησαν να διαφύγουν από το τουρκικό Τελωνείο. Οι Τούρκοι συνοριοφύλακες πυροβόλησαν στον αέρα για να τους σταματήσουν και οι τρεις από τους τέσσερις συνελήφθησαν, αλλά ο τέταρτος διέφυγε τρέχοντας. Όταν αισθάνθηκε ασφαλής, παραδόθηκε στις ελληνικές αρχές. Οι αναφορές από το σημείο κάνουν λόγο για άσφαιρα πυρά στον αέρα εκ μέρους των Τούρκων στρατιωτών. Και την παραπάνω εκδοχή επιβεβαιώνει και το ελληνικό Γενικό Επιτελείο Στρατού. Ο Τούρκος τώρα, ο οποίος απομακρύνθηκε άμεσα από το Τελωνείο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ και δήλωσε κουρδικής καταγωγής, με τόπο μόνιμης κατοικίας τα Άδανα. Πάνω του βρέθηκε διαβατήριο, δεν διαθέτει όμως βίζα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο επάγγελμα είναι ψυκτικός, ενώ η ηλικία του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.
Ακριβώς. Αναμένουμε νεότερα από το τμήμα, από την αστυνομία. Οτιδήποτε γνωρίζουν και οτιδήποτε μάθουν θα το ανακοινώσουν. Και πάμε τώρα στην Τουρκία, η οποία ξεκίνησε τον βομβαρδισμό των Κούρδων στο Ιράκ, Δήμητρα. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικές πηγές, αεροπορικός βομβαρδισμός που πραγματοποίησαν τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη σκότωσε τουλάχιστον 12 μαχητές του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος στα βόρεια του Ιράκ, σύμφωνα με ανάρτηση των κουρδικών ενόπλων δυνάμεων στο Twitter. Ο βομβαρδισμός πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη, πλήττοντας την περιοχή Χακούρκ στα βόρεια του Ιράκ, και σύμφωνα με την εκτίμηση των Τούρκων, των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, οι μαχητές προετοίμαζαν επίθεση. Και σε παρόμοιο κλίμα θα παραμείνουμε, καθώς το Ισραήλ παραδέχθηκε επίσημα ότι βομβάρδισε το 2007 πυρηνικό αντιδραστήρα στη Συρία. Οπότε η είδηση, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, είναι ότι ο Ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε ότι είχε προγραμματίσει να εξαπολύσει το 2007 επίθεση που είχε καταστρέψει μια εγκατάσταση όπου υποπτευόταν πως κατασκευάζονταν μυστικά ενός πυρηνικού αντιδραστήρα στην γειτονική Συρία, διεξάγοντας μια επιχείρηση αστραπή σύμφωνα με ειδησιογραφικά πρακτορία. Δεν υπήρχε ούτως ή άλλως κάποια αμφιβολία ότι το Ισραήλ βρισκόταν πίσω από αυτή τη ρυψοκίνδυνη επίδρομη σε εχθρικό έδαφος με στόχο την εγκατάσταση Al-Kibar στην περιοχή Deir ez-Zor τη νύχτα της 5ης και 6ης Σεπτεμβρίου το 2007. Όμως αυτή είναι η πρώτη φορά που η χώρα ανέλαβε ανοιχτά την ευθύνη για την επίθεση, δίνοντας στη δημοσιότητα άκρως απόρριτα έγγραφα που μόλις αποχαρακτηρίστηκαν. Η παραδοχή αυτή συμπίπτει με τον πολλαπλασιασμό των προειδοποιήσεων από μέρους του Ισραήλ εναντίον της ενίσχυσης της στρατιωτικής παρουσίας του Ιράν στην εμπόλεμη Συρία, καθώς και η απέτησή του να τροποποιηθεί και να ακυρωθεί η συμφωνία που συνήφθη το 2015 ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις και το Ιράν για το πυρηνικό πρόβλημα στην Ισλαμική Δημοκρατία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει διορία μέχρι τη 12η Μαΐου στους Ευρωπαίους να διορθώσουν τα τρομερά κενά του κοινού ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης κατά την επίσημη ονομασία της συμφωνίας αυτής. Το ενδεχόμενο το Ισραήλ να εξαπολύσει επίθεση εναντίον των Ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια αντικείμενο της έντονης σεναριολογίας. Το 1981 το Ισραήλ είχε βομβαρδίσει το Ιρακινό πυρηνικό αντιδραστήρα στο Σιράκ παρά την επίθεση της Ουάσιγκτον. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μία κόντρα η οποία συνεχίζεται παρά τα τόσα χρόνια που έχουν περάσει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Οπότε είναι νέες πληροφορίες αυτές που αφορούν το χώρο του Ισραήλ και το Συριακό. Οπότε. Και έχουμε και ακόμη μια είδηση για ακριβώς, τη Συρία. Που αφορά τι, σε τι. Πάλι την Τουρκία αφορά. Όπως βλέπεις, πολλές οι ειδήσεις για την Τουρκία όσον αφορά και τις επιθέσεις που κάνει κυρίως. Η Δαμασκός συγκεκριμένα καταδικάζει την τουρκική εισβολή και η Ουάσιγκτον εκφράζει ένα αίσθημα ανησυχίας. Η Συριακή κυβέρνηση καταδίκασε την τουρκική εισβολή στην πόλη Αφρίν, στη βορειοδυτική Συρία, αξιώνοντας την άμεση απόσυρση των στρατευμάτων που έστειλε άκυρα στη χώρα. Η ανακοίνωση του Προέδρου της Τουρκίας ότι οι τουρκικές δυνάμεις εισβολής ελέγχουν πλέον την Αφρίν είναι παράνομη, τονίζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας σε επιστολές που εστάλησαν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Η Συρία αξιώνει οι δυνάμεις εισβολής να αποσυρθούν αμέσως από τα συριακά εδάφια που κατέλαβαν. Και ο Ερντογάν δηλώνει με στρατιωτικές επιχειρήσεις και στο βόρειο Ιράκ, αν δεν το πράξει Βαγδάτη. Την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ανήσυχες για τις εξελίξεις στην Αφρίν, όπου η πλειοψηφία του πληθυσμού φαίνεται ότι την εγκατέλειψε λόγω της επαπειλούμενης επίθεσης από την Τουρκία. Η εκπρόσωπος τώρα του State Department, Heather Nauert, δήλωσε σε ανακοίνωση που εξέδωσε: «Έχουμε κατ' επανάληψη εκφράσει τη βαθιά ανησυχία μας στις τουρκικές αρχές για την κατάσταση στην Αφρίν. Ανησυχούμε επίσης και για τις πληροφορίες περί λαϊλασιών στην πόλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν όλες τις πλευρές που δρούν στη βορειοδυτική Συρία, συμπεριλαμβανομένες της Τουρκίας, της Ρωσίας και του Συριακού καθεστώτος, να παράσχουν πρόσβαση στους διεθνείς ανθρωπιστικούς οργανισμούς». Και σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Αμερική δεν δρά στην περιοχή της βορειοδυτικής Συρίας, όπου βρίσκεται η Αφρίν. Η Ουάσιγκτον επίσης εκφράζει τη δέσμευσή της στη σύμμαχό της στο ΝΑΤΟ
και στην Τουρκία, αλλά ταυτόχρονα και τη δέσμευσή της στους εταίρους της, στις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις της Ανατολικής Συρίας, βασική συνιστόσα των οποίων αποτελούν οι κουρδικές μονάδες προστασίας του λαού. Επισημαίνεται επίσης ότι λόγω των μαχών στη Δυτική Συρία τους τελευταίους δύο μήνες, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης στην Αφρίν, έχει μπει σε δεύτερο πλάνο ο πόλεμος εναντίον του ISIS, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους τζιχαδιστές να συγκροτηθούν σε ορισμένες περιοχές. Αυτή είναι μια σοβαρή και εντυνόμενη ανησυχία, κατέληξε η εκπρόσωπος του State Department. Μάλιστα, Δήμητρα, και πάμε λιγάκι στην Κυπριακή ΑΟΖ και την πειρατεία που διεξάγει ο Ερντογάν, όπως αναφέρουν πολλά ειδησιογραφικά πρακτορία. Συγκεκριμένα, ερευνητικό πλοίο στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή στην Κυπριακή ΑΟΖ, προτίθεται να στείλει ο Ταγίπ Ερντογάν, όπως ανέφερε την Τρίτη στη δεύτερη κατά σειρά ομιλία που εκφώνησε στην Άγκυρα, προσθέτοντας ότι δεν θα επιτρέψει να επηρεαστούν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Μιλώντας σε συνέδριο για το φυσικό αέριο και τον διαμοιρασμό του, ο Τούρκος Πρόεδρος, αφού αναφέρθηκε στην κατασκευή του πυρηνικού αντιδραστήρα στο Ακουγιού, αποκάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν φίλο και προχώρησε και ότι προχωρούν ένα έργο κοινής ωφέλειας. Στη συνέχεια μίλησε για την Κύπρο και τις εργασίες έρευνας για φυσικό αέριο στην περιοχή. Ξέρω, είπε συγκεκριμένα, ότι θα επιδείξουμε την ίδια αποφασιστικότητα στα αποθέματα υδρογοναθράκων στη Μεσόγειο για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα της χώρας μας αλλά και της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, είπε χαρακτηριστικά. Θα προχωρήσουμε μαζί, θα επενδύσουμε σε αυτό. Και η αντιπροσωπεία που θα διαμορφωθεί, η ομάδα δηλαδή που θα διαμορφωθεί, θα κάνει γεωτρήσεις για όλους και ό,τι βρει θα το μοιραστεί στη Βόρεια και Νότια Κύπρο ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Και μάλιστα, όπως φαίνεται, η Τουρκία προχωρά στην ίδρυση, στην καθιέρωση, στην κατασκευή, να θα το πούμε καλύτερα, του πρώτου σταθμού παραγωγής πυρηνικής ενέργειας και θα ξεκινήσει το 2018. Σύμφωνα λοιπόν με το πρόεδρο της Τουρκίας, ο οποίος πρόσθεσε πως θα κάνει τα εγκαίνια του εργοστασίου πολύ σύντομα μαζί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Νωρίτερα αυτό το μήνα, πηγές δήλωσαν πως το πρόγραμμα αυτό ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι πιθανό να μην είναι έτοιμο να ξεκινήσει το 2023, όπως είναι στόχος, καθώς η ρωσική εταιρεία που κατασκευάζει το σταθμό, η Rosatom, προσπαθεί μάταια μέχρι στιγμής να βρει ντόπιους εταίρους. Η Rosatom αναζητά Τούρκους εταίρους για να αναλάβει μερίδιο, για να αναλάβουν οι ίδιοι μερίδιο 49% του σχεδιασμένου πυρηνικού σταθμού στο Ακούγιου της Νότιας Τουρκίας. Ο σταθμός του Ακούγιου 4.800 Μεγαβάτ έχει στόχο να μειώσει την εξάρτηση της Τουρκίας για το κομμάτι που αφορά τις εισαγόμενες ενέργειες, όμως σημειώνονται συνεχώς καθυστερήσεις αφότου η Ρωσία κέρδισε το σχετικό συμβόλαιο το 2010. Οπότε πλέον μιλάμε για μια έντονη συμμαχία Τουρκίας-Ρωσίας στο κομμάτι της διαχείρισης της Κυπριακής ΑΟΖ και της καθιέρωσης βάσεων πυρηνικής ενέργειας. Εντώνη συμμαχία που θα φέρει και νέες πληροφορίες επομένως. Ακριβώς και μάλιστα θα λέγαμε ότι ταράζει και λίγο τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Σίγουρα. Καθώς δεν ξέρουμε τι μελιγενέστε. Λοιπόν, πάμε λιγάκι, έχουμε κάτι νεότερο. Πάμε στο Τέξας τώρα. Ακριβώς. Και συγκεκριμένα στον άνθρωπο ο οποίος τρομοκρατούσε το Όστιν του Τέξας με τα πακέτα βόμβες που έστελνε και από ό,τι έχουμε πληροφορίες φέρεται να είναι νεκρός. Σύμφωνα με πληροφορίες των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο βομβιστής πυροβόλησε κατά αστυνομικού στην περιοχή Round Rock του Austin, σημαίνοντας συναργημό στις αστυνομικές αρχές της πόλης, οι οποίες αμέσως έσπευσαν στο σημείο. Κατά τη διάρκεια ανταλλαγής λοιπόν πυροβολισμών, πυροδότησε βόμβα που μετέφερε και ο φερόμενος ως βομβιστής θεωρείται υπεύθυνος για 5 βομβιστικές επιθέσεις με ταχυδρομικά πακέτα και το θάνατο τουλάχιστον 2 ανθρώπων.
Μάλιστα, Δήμητρα. Σε αυτό το σημείο, λιγάκι να επανέλθουμε στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Να πούμε ότι ξεκίνησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Να πάμε βασικά σε κάτι ευχάριστο, έτσι, λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής. Καθώς ξεκίνησε, λοιπόν, όπως προαναφέραμε, το παγκόσμιο πρωτάθλημα Φόρμουλα 1 το 2018 και με το ρεκόρ. Με τις συμμετοχές να φτάνουν σε ρεκόρ. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα της Φόρμουλα 1 περιλαμβάνει 21 αγώνες, αριθμός που είναι μεγαλύτερο στην ιστορία του πρωταθλήματος. Υπενθυμίζω ότι στα τέλη του 2015 επικυρώθηκε αλλαγή στους αθλητικούς κανονισμούς και αυξήθηκε ο μέγιστος αριθμός αγώνων σε μία σεζόν από τους 20 στους 21. Να πούμε ότι το γαλλικό Grand Prix προγραμματίστηκε να διεξαχθεί τον Ιούνιο και αυτό του Αζερμπαϊτζάν μετατέθηκε για τον Απρίλιο, προκειμένου να μην συμπέσει τους εορτασμούς για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν. Οπότε η αυλαία της νέας σεζόν ανοίγει στις 25 Μαρτίου στην Αυστραλία, ενώ η χρονιά θα ολοκληρωθεί στο Αμπουντάμπι στις 25 Νοεμβρίου. Οπότε αυτό είναι πάνω κάτω το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει το 25 Μαρτίου είναι η έναρξη. Ακριβώς, και θα ολοκληρωθεί στις 25 Νοεμβρίου το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και πάμε λιγάκι σε μία άλλη είδηση που αφορά την... Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Ακριβώς. Συγκεκριμένα Σάββατο και Κυριακή. Με την αλλαγή ώρας. Για πες μας το Σάββατο, τι θα γίνει. Ώρα γης. Όπως φαίνεται ότι αρχικά το Σάββατο στις 8 η ώρα, 8 με 9, 8.30 συγκεκριμένα με 9.30 θα σβήσουν και φέτος τα φώτα, στέλνοντας έτσι ένα τεράστιο μήνυμα παγκόσμιο προστασίας και της μοναδικής θαλάσσιας βιοποικιλότητας, και ένα μήνυμα που έχει επηρεάσει, έχει αρνητικές, πολλές αρνητικές επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή. Συγκεκριμένα, με δεδομένο ότι τα νερά της Μεσογείου αποτελούν καταφύγιο για δεκάδες είδη που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής και ταυτόχρονα ιδιαίτερα σημαντικά για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας στην ευρύτερη περιοχή, η φετινή ώρα γης είναι αφιερωμένη στη θάλασσα και τη μοναδική βιοποικιλότητά της. Και σύμφωνα με το WWF, η Μεσόγειος συγκαταλέγεται ανάμεσα στις περιοχές εκείνες με παγκόσμια κλίμακα που εκτίθεται και επηρεάζονται περισσότερο από τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής. Αυτό είναι και από τα βασικά συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η τελευταία μελέτη που διενήργησε η οργάνωση με τίτλο Wildlife in a Warming World, η οποία εξετάζει σε τι βαθμό η όλο και μεγαλύτερη αύξηση της θερμοκρασίας επηρεάζει την πλούσια βιοποικιλότητα του πλανήτη μας, συμπεριλαμβανομένου και του θαλάσσιου οικοσυστήματος στην περιοχή της Μεσογείου, Δήμητρα. Οπότε το Σάββατο 8 η ώρα, για μία ώρα κλείνουμε τα φώτα μας. Ακριβώς, στις 8.30 με 9.30 λοιπόν κλείνουμε τα φώτα, ως ένα δείγμα συνειδητοποίησης της οικολογικής συνειδητοποίησης. Και την Κυριακή, λοιπόν, στις 29 Οκτωβρίου, αλλάζουμε τα ρολόγια μας, καθώς η ώρα μετατρέπεται σε χειμερινή. Αλλάζει η ώρα από θερινή σε χειμερινή, με συγχωρείτε. Ως εκ τούτου, λοιπόν, στις 4 το πρωί τα ξημερώματα, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν κατά μία ώρα πίσω. Η ώρα θα διατηρηθεί ως τις 26 Μαρτίου του 2018, οπότε και θα αναγκαστούμε να γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα μπροστά. Και ο πιο πάνω θεσμός, λοιπόν, Γιώτα, που αλλάζει η ώρα κάθε χρόνο, εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς, και λόγω του γεωγραφικού σημείου. Οπότε νομίζω. Μεγαλώνει και η μέρα, φυσικά. Ακριβώς. Πρέπει να το έχουμε κατά νου, λοιπόν, να γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω. Σε αυτό το σημείο, νομίζω ότι έφτασε το τέλος η εκπομπή. Ακριβώς, ολοκληρώσαμε και σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη 3 με 4, στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Δήμητρα Τάγκα και την Παναγιώτα Ναυρόζουγλου. Και στην εκπομπή μας Live Now. Από εμάς, καλή συνέχεια. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα.